Πάμε τώρα, τώρα θα πονέσουμε. Τώρα θα κάνουμε δουλειά. Είμαστε έτοιμοι, είσαι έτοιμος εσύ? Είμαι έτοιμος. Αυτό που θα δείξουμε τώρα είναι, αλήθεια σας λέω, μου πήρε 10 χρόνια. Δηλαδή είναι, αυτό το ένα επεισόδιο τώρα που κάναμε είναι ταξίδι δεκαετίας. Και μάλιστα αν κάποιος δει κωδικά μου, θα καταλάβει, δηλαδή θα δει το πρώτο ας πούμε που φτιάξαμε, θα πει «Α, ναι, αυτό το φτιάξες πριν 10 χρόνια, είναι πολύ χάλια». Μετά ξέρεις, το επόμενο που φτιάξαμε θα πει «Αυτό το φτιάξες πριν 8 χρόνια, είναι λίγο καλύτερο, αλλά πάλι είναι χάλια». Οπότε τώρα πάμε σε αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι το 100% ενός... Αλλά 100% δεν υπάρχει, στάνταρ κάτι άλλο θα βγει, αλλά που είναι αυτό που καταλαβαίνω εγώ σωστό κώδικα. Και είναι το να χωρίσουμε τα services από τα objects και να φτιάξουμε το σωστό composition βασισμένοι πάνω σε interfaces. Okay, πολύ μιλάω. Θα πάμε στο composer και θα πούμε composer require και θα τα κάνω τέτοιο παιδιά, θα τα κάνω copy-paste για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Θα σας εξηγήσω καθώς τρέχουν τι είναι αυτά που γράφω. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το Symfony Dependency Injection, όπου είναι πολύ απλά για να φτιάξουμε ένα container όπου θα περάσουμε όλα τα services μέσα, να τα τρέχουμε κατευθείαν από εκεί. Χρησιμοποιούμε το Symfony Config και το Symfony YAML για να παίρνουμε αυτά τα services κατευθείαν από configuration και να μην χρειάζεται να τα δηλώνουμε κάπου. Και θα χρησιμοποιήσουμε το Symfony Finder, όπου είναι η δικιά μου υλοποίηση πάνω σε Dependency Injection Container. Για το πώς το καταλαβαίνω εγώ, μην το κάνετε όπως το κάνω εγώ, χρησιμοποιήστε έτοιμο Dependency Injection Container και Framework, δηλαδή χρησιμοποιήστε ένα Laravel, ένα Symfony, ένα Drupal, απλά αυτό δεν είναι για να καταλάβουμε. Θα πρέπει να πάμε εδώ στο Logger και στο Messenger και να του πούμε πλέον τι θεωρείται service. Δηλαδή, θα πάμε στο Logger, θα φτιάξουμε ένα καινούριο, θα το ονομάσουμε services, γάμελ, και θα γράψουμε services log handler class logger log handler. Ωραία. Αυτό τώρα, okay, φτιάξαμε τώρα ένα καινούριο service το οποίο μπορούμε να το καλέσουμε θεωρητικά από παντού και του είπαμε ότι όταν το καλέσεις πήγαινε σε αυτό το namespace και σε αυτή την κλάση, κάνε το instantiate και επέστρεψε το πίσω. Okay. Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα και στο Messenger, όπου εδώ είναι, έχουμε mail handler, το οποίο θα το βρεις στο Messenger. Και εφόσον έχουμε φτιάξει και το loading, αυτό θα πάει, θα το βρεις και μόνο το κατευθείαν. Mail handler. Και SMS handler και να το ονομάσουμε message service, το οποίο θα το βρεις στο message service. Τώρα θα πάμε πίσω εδώ στην εφαρμογή μας και θα φτιάξουμε ένα καινούριο file το οποίο θα το ονομάσουμε container.php. Θα πάμε πίσω εδώ στο index μας και θα πούμε σαν να έχουμε φτιάξει το container. Θα του δώσουμε container.php. Ok. Και αυτά εδώ δεν τα χρειαζόμαστε πλέον. Θα τα βγάλουμε τελείως. Θα πούμε ότι εδώ πάρτα από το container builder. Το οποίο δεν το έχουμε φτιάξει. Θα σας δείξω αμέσως τι είναι. Αλλά το κάνω σαν να υπάρχει τώρα προς το παρόν. Τι κάνουμε εδώ, message service. Εδώ θα είναι ο mail handler. Εδώ θα είναι ο SMS handler. Και εδώ θα είναι ο log handler. Okay, οπότε τώρα εδώ, τα σβήνουμε αυτά εδώ, δεν τα χρειαζόμαστε. Είναι stateless, αυτά είναι services, δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν εκεί. Οπότε τα παίρνουμε όλα τώρα πλέον από το container. Παίρνουμε το message service, παίρνουμε το mail handler, παίρνουμε το SMS handler και παίρνουμε και το log handler. Οπότε τώρα το μόνο που μας μένει είναι να φτιάξουμε τον container. Πίσω εδώ στο αρχιάκι μας. Αυτό το container το έχω φτιάξει εγώ, by the way. Υπάρχει πολύ καλύτερο τρόπο να φτιάξει, απλά είναι τώρα. Κάτσε να το κάνω copy-paste για να μην σας παιδέψω πάρα πολύ.
Και ας το εξηγήσω. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Φτιάχνουμε ένα container builder. Πάμε και του λέμε, πήγαινε ψάξε κάτω από τον φάκελο app τα αρχεία που τελειώνουν σε services YAML. Το finder εδώ το χρησιμοποιούμε γιατί θέλουμε να πάρουμε τα directories που βρίσκονται κάτω από το φάκελο app στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή στο 0 επίπεδο. Διάβασε τα services YAML και πήγαινε βάλτα όλα στο container builder. Και θεωρητικά, αν κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα ένα dump on the load και το τρέξω, τρέχει κανονικά. Γιατί το κάναμε τώρα όλο αυτό? Για ποιο λόγο να χρησιμοποιούμε dependency injection container? Γιατί τώρα εγώ μπορώ να πάω εδώ και χωρίς να κάνω τίποτα μπορώ να πω ότι θα χρησιμοποιήσω το site notification handler. Και τώρα δεν χρειάζεται ούτε να χρησιμοποιήσω κάτι εδώ πάνω, δεν χρειάζεται να κάνω use τίποτα και δεν θα πειράξω ούτε το messenger ούτε το logger. Θα πάω να φτιάξω ένα καινούριο folder το οποίο θα το ονομάσουμε notification handler, το οποίο εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς, θα το κάνω copy-paste από το log handler. Λοιπόν, ο φάκελος μου θα θέλει να έχει πιο απλό όνομα. Έλα. Notification σκέτο, ας πούμε. Αφού βάζουμε παντού handler. Α! Ναι, ο φάκελος, ναι, έχεις δίκιο. Sorry. Αυτό θα το ονομάσω site notification. Add a notification. Add. Έτσι κάνω. Λοιπόν, add, ok. Θα δούμε τι θα καταλάβεις. Εντάξει, μόνο. Site notification handler. Εδώ να πούμε site notify. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το notification namespace και πάμε στα services εδώ πέρα. Ναι, θα το ονομάσουμε notification handler, θα είναι στο notification namespace και θα είναι αυτή εδώ η κλάση. Τώρα ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Θα πάμε στο composer.json, θα του πούμε, κοίταξε, βάλαμε μια καινούργια εφαρμογή, οπότε parting και αυτήν εδώ. Sorry, notification. Αυτό εδώ είναι το τέτοιο. Ναι, notification. Κάτσε να κάνω copy-paste. Φτιάξαμε μια καινούργια εφαρμογή, οπότε parting για αυτήν πλέον. Και το namespace θα βρίσκεται κάτω από το app slash not. Θα τα πάρω copy-paste. App notification slash. Οκ, okay, θα κάνουμε πάλι ένα dump autoload. Και θεωρητικά θα το τρέξουμε και θα μας τα βγάλει λάθος γιατί κάτι έχω ξεχάσει προφανώς. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πειράξει το logger και το τέτοιο. Δεν θα πειράξει το logger και το messenger. Ό,τι κάνω θα το κάνουμε εδώ. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει λάθος. Πού είμαστε, στο index. Ναι, είναι notification handler, παιδιά. Έχω ξεχάσει και κάτι άλλο. Λοιπόν, notification handler. Οκ. Okay. Στο services είναι, να το πάρουμε όπως είναι από εδώ, copy-paste και ελπίζουμε να είναι σωστό, notification handler, είναι, ναι, η κλάση είναι site notification handler, που χρησιμοποιούμε. Οκ. Okay. Και, τάρα, τίποτα. Δεν χρειάστηκε ούτε να κάνουμε κάτι use εδώ πέρα, ούτε να πειράξουμε το logger, ούτε το messenger, απλά προσθέσαμε λειτουργικότητα. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Τα dependency μιας εφαρμογής πρέπει να έχουν μία κατεύθυνση. Πάντα. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, όταν κάτι εξαρτάται από, όταν το β εξαρτάται από το α δεν πρέπει να εξαρτάται από το β. Το α δεν πρέπει να ξέρει την ύπαρξη του β. Δηλαδή, τώρα εδώ πέρα, το notification χρησιμοποιεί το Messenger και ξέρει την ύπαρξή του. Το Messenger όμως δεν ξέρει την ύπαρξη του notification και δεν υπάρχει πουθενά εδώ πέρα στον κώδικα κάτι που να υποδηλώνει ότι ξέρει την ύπαρξή του. Και αυτό το φτιάξαμε απλά χρησιμοποιώντας ένα interface.
να πούμε ότι τυπικά μια εφαρμογή θα έχει άπειρα interfaces, προφανώς, και τα interfaces πρέπει να είναι και πολύ μικρά, και εδώ κάνουμε composition, σωστά, δηλαδή θα πρέπει να, όταν φτιάχνουμε μια κλάση, δεν θα πρέπει να έχουμε ένα τεράστιο interface που να έχει μέσα 45 μεθόδους, αλλά θα πρέπει να κάνουμε pick and choose τα interfaces τα οποία υλοποιεί αυτή η κλάση.